Κυρίες μου και κύριοι, καλή της εσφαίρας να έχουμε. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με την Νικολέτα Δάφνου. Μεγάλη νίκη και ενδεικτικός ιονός, αν θέλετε, βλέπω. Αποτελεί η ενδεχόμενη αναβάθμιση του αδαμάντινου χαρακτήρας της αδαμαντίας οικονόμου. Καλέ, ναι, ξέρετε, αυτή που χαρακτήρισε μεμονωμένο περιστατικό τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν και κατέθεσε πρόταση για την αθώωση όλων των στελεχών της Χρυσής Αυγής. Ναι, καλέ, αυτό το χρυσό κορίτσι, κυριολεκτικά. Αυτή λοιπόν ενδέχεται να αναβαθμιστεί σε αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Φήμες που λένε ότι η κυρία Οικονόμου θα τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση για να ξελασπώσει μελλοντικές ακροδεξιές στην πολιτική πηξίδα συμπεριφορές, κρίνονται ως ανακριβείς. Hey, Μακαρένα! Hi! Εφτά σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις και κυρίως μην είστε κακοπροαίρετοι. Ήχος από παρατεταμένο γκντουπ ακούστηκε με την είδηση αυτή, καθώς ο μέσος Ελληνίδος νοικοκυρός πιστεύει ότι με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής όλα τα ακροδεξιά στοιχεία είναι πλέον στη φυλακή. Όλα, ναι! Δεν έμεινε κανένα έξω! Έχετε και χιμωράκι! Στα νέα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, ελείψει budget μετά από τις προσλήψεις χιλιάδων αστυνομικών. Η κυβέρνηση αποφάσισε να προβεί σε προσλήψεις wireless ρούφιανο γιαγιάδων, οι οποίες θα δρούν undercover, τελώντας χρέη κάμερας. Προτεργάτησα στην κοινοτομία είναι ακόμη μια φορά η Κρήτη. Καθώς οι wireless γιαγιάδες, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν ήδη σε κάθε χωριό και λειτουργούν με φωτοκύτταρο. Ο έξυπνος μηχανισμός τους ενεργοποιεί τις γιαγιάδες που βρίσκονται σε καταστολή, ώστε μόλις περάσει από μπροστά τους, να φωτιστούν και να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους με την κωδική φράση «Πιένεσαι εσύ βρε!» Συνεχίζοντας τα 10 χρόνια επιτυχίας με χρυσούς και πλατινένιους δίσκους, η ελληνική αστυνομίτσα μετράει άλλη μια επιτυχία στο ενεργητικό της. Καθώς, αν και έχει περάσει πια σχεδόν ένας μήνας από το Πάσχα, έπιασε το λαγό! Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης Γιάννης Λαγός, προκειμένου να εκτίσει την αυστηρότατη ποινή των 13 ετών και 8 μηνών που τα επέβαλε σε χαδιστημητούλα η ελληνική δικαιοσύνη. Βγαίνοντας από το όχημα για να εισέλθει στο κτίριο του εφετείου, ο κύριος Λαγός φώναξε «Για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα αξίζει κάθε θυσία!» «Εγέρθη το Γιάννη, μην τους ακούς αγόρι μου! Και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σε, ένα!» «Καλέ, από κάπου αλλού είναι αυτό». Στα διεθνή μας νέα, παράξενες πρωτοβουλίες φαίνεται να παίρνουν τα κτίρια στον πόλεμο που κάνει το Ισραήλ για να εξαφανίσει τους Παλαιστινίους, καθώς σύμφωνα με την Καθημερινή της Κύπρου κατέρευσε κτίριο που στέγαζε τα ειδησιογραφικά πρακτορία Associated Press και Al Jazeera. Τι εννοείται κατέρευσε, είπε «Δεν είμαι καλά» και λιποθύμησε. Θα καταρρεύσω. Μήπως μας κρύβεται ότι το Ισραήλ βομβαρδίζει πλέον και διεθνή πρακτορία. Δεν σας λέω πουλημένους. Λέω απλά μήπως τα κτίρια δεν πέφτουν από μόνα τους σαν τζικαμωμένες ελιές στο λιόφιτο τσιφιάς μου. Τσιφιά σας τώρα που το θυμήθηκα. Τέλος, στα νέα των COVID-περιορισμών, βραβείο μαγείας David Copperfield θα δοθεί στα κρουαζιερόπλια της TUI. Καθώς μόλις πάτησαν σε ελληνικά ύδατα, εξαφανίστηκε η κλειστή εστίαση, το κλειστό λιανεμπόριο, ο περιορισμός στις 9 και τα SMS. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο παραθεριστής της καρδιάς μας Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο το ικανό μας επιτελείο εντόπισε ημίγυμνο με τη γνωστή ρόγα. Μαυρισμένη αυτή τη φορά! Να πλέκει μια καλύβα με καλάμια στα νησιά Ντόρα-Ντόρα. Μπόρα-Μπόρα. Ο Μωυσής του Ελλάνιου καθεστώτος δήλωσε. Συμπολίτες μου, από σήμερα είμαι ελεύθερος να πηγαίνω όπου θέλω. Όχι όπως παλιά που ήμουν ελεύθερος να πηγαίνω όπου θέλω. Έχουμε κι εμείς μια ιδέα που μπορείτε να πάτε διακοπές όλοι εσείς χαραμοφάιδες μέσα στη Βουλή. Ναι! Και οι 300 στα εξωτικά νησιά. Happy holidays στα Τσακίδια! Χριστέ μου, το εισιτήριο είναι άνευ επιστροφής.